Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με ένα θέμα που από χθες βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία φούντωσε πάρα πολύ. Ναι. Όταν ο σκηνοθέτης του Σασμού, Κώστας Κωστόπουλος, έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, ξετυλίγοντας ένα κουβάρι, να το πω έτσι, Χρήστα μου. Ξετυλίγοντας ένα κουβάρι που ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα, αφού μία ηθοποιός έχει υποβάλει μήνυση και έχει καταγγείλει γνωστό σκηνοθέτη, όπως η ίδια λέει, για τον βιασμό της. Ακόμα και αν, όπως είπε, έχουν περάσει 12 χρόνια μετά, τώρα πήρε το θάρρος λόγω του MeToo να μπει στη διαδικασία της επίσημης καταγγελίας. Ο κύριος Κωστόπουλος, λοιπόν, επειδή φωτογράφιζε με κάποιο τρόπο μέσα από τα λεγόμενά της συγκεκριμένη ηθοποιός το πρόσωπό του, μιλώντας για έναν πολύ επιτυχημένο σκηνοθέτη που διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία και έχει μια τεράστια επιτυχία φέτος, αποφάσισε, λοιπόν, όπως και ο ίδιος γράφει στο κείμενό του, ναι, ότι πρέπει να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του και θα κινηθεί βεβαίως νομικά. Πάμε να το δούμε. Εδώ και καιρό, μια γυναίκα με την οποία είχαμε μια περιστασιακή γνωριμία πριν από 12-13 χρόνια, με απειλή μέσω μηνυμάτων και υπαινιγμών στα social media ότι θα με καταγγείλει για βιασμό. Βλέποντας τις σχετικές της αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, διαπίστωσα ότι εμπλούτιζε συνεχώς την καταγγελία της με προσωπικά κωμικά και δίθεν χιουμοριστικά βιντεάκια, φωτογραφίζοντας συνεχώς εμένα. Έδωσα τόπο στην οργή, αρνούμενος να πιστέψω ότι τέτοιου είδους ψεύδι θα μπορούσαν να αποκτήσουν επίσημη υπόσταση. Τις τελευταίες ημέρες όμως, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή έχει προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης για ένα βιασμό προδωδεκαετίας από γνωστό σκηνοθέτη, χωρίς και πάλι να κατονομάζομαι. Λόγοι ευθύτητας και αξιοπρέπειας μου επιβάλλουν να τοποθετηθώ δημόσια. Η καταγγελία αυτή, αν και εφόσον όντως αφορά εμένα, είναι απολύτως ψευδής και αποτελεί μια χυδαία απόπειρα συκοφάντησής μου. Οι αρχές και το ήθος μου είναι γνωστές σε όλους όσους συνεργάστηκα όλες αυτές τις δεκαετίες. Βέβαια, για την υπεράσπιση του ονόματος και της προσωπικότητάς μου δεν αρκούν μόνο οι μαρτυρίες των φίλων. Δεν πρόκειται να αφήσω την συκοφαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Δεν έχω μάθει άλλωστε να ζω ανάμεσα σε σκιές και φαντάσματα. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την προστασία της δικαιοσύνης, στην οποία άμεσα προσφεύγω. Δεν σκοπεύω προφανώς να την παρατεθώ δημόσια με την εν λόγω γυναίκα, ούτε να απαντήσω στα ψεύδη της ή να συνδιαλλαγώ μαζί της. Η λειτουργή της δικαιοσύνης, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι αυτή στους οποίους καταφεύγω, όπως θα έκανε κάθε πολίτης που θα ήθελε να προστατεύσει το όνομά του. Στο διάστημα που ακολουθεί και μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη, νιώθω την υποχρέωση να παραιτηθώ από τη σειρά την οποία σκηνοθετώ. Δεν θέλω με κανέναν τρόπο αυτή η προσωπική μου περιπέτεια να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες μου, την παραγωγή και το κανάλι. Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή την πρώτη αντίδραση της ηθοποιού. Χρήστα μου. Έχουμε, λοιπόν. Συγγνώμη, την έλεγα. Έλενα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, μετά από μηνυματική επικοινωνία που είχαμε με την καταγγέλουσα, αυτό που μου είπε και μέσω μηνυμάτων είναι ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αυτό που αναμένει σήμερα κιόλας είναι να συναντηθεί με τον δικηγόρο της και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί της. Για να καταλάβω, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Είχαν όντως μια σχέση, λέει ότι είχαμε μια περιστασιακή, γνωριζόντουσαν. Ο κ. Κωστόπουλος, λοιπόν, λέει ότι όντως υπήρξε μια γνωριμία και υπήρχε μια πολύ σύντομη γνωριμία. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα λόγια του, πριν από 12 ή 13 χρόνια. Η ίδια καταγγέλουσα δεν είπε το όνομά του ποτέ, αλλά το περιέγραψε. Τον φωτογραφίζει, δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς έχει πει μέχρι τώρα. Να δούμε αποσπάσματα ουσιαστικά από τη μήνυση και τις δηλώσεις της καταγγέλουσας. Παρακαλώ. Μιλάμε για ένα άγριο περιστατικό και αυτό έπρεπε να το μάθουν και τα δικά μου πρόσωπα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί εγώ πέρασα από πολλά στάδια. Θυμού, θλίψης, οργής, πένθους. Εγώ πένθω για το κορίτσι που ήμουν τότε. Ήμουν 21 και ήταν πολύ άγριο αυτό που μου συνέβη. Και συγκεκριμένα στις αρχές του καλοκαιριού του 2010, ο εγκαλούμενος μου πρότεινε να πάμε για φαγητό και μετά να συνεχίσουμε για ποτό σε κλαμπ, όπου θα βρίσκονταν κάποια άτομα που κάναμε κοινή παρέα εκείνη την περίοδο. Ήρθε και με πήρε από το σπίτι μου με το αυτοκίνητό του και πήγαμε στο μαγαζί, όπου παραγγείλαμε φαγητό και ένα μπουκάλι κρασί. Τελειώνοντας το πρώτο μπουκάλι, ο εγκαλούμενος παραγγείλε και δεύτερο και δεν θυμάμαι αν είχε παραγγείλει και τρίτο. Άρχισα να νιώθω ζαλισμένη, προοδευτικά νιώθα να χάνω τη συνείδησή μου, κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν γνωρίζω
γνωρίζω αν υπήρχε κάποια άλλη ουσία στο κρασί που ήπια. Εγώ πλέον δεν ένιωθα καθόλου καλά και φοβόμουν ότι θα λιποθυμήσω. Του είπα να φύγουμε. Από τη στιγμή που φύγαμε μέχρι τη στιγμή που επανήλθαν οι αισθήσεις μου, έχω ένα κενό μνήμης. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητό του και αυτό συνουσιαζόταν μαζί μου εν αγνία μου και χωρίς τη συνένεσή μου. Όταν συνειδητοποίησα τι συνέβαινε, πάγωσα από το φόβο μου. Άρχισα να ουρλιάζω, να κλαίω και να τον κλωτσάω. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Μάλιστα, αυτά είναι τα αποσπάσματα της μήνυσης ουσιαστικά. Αυτά είναι τα αποσπάσματα από τη μηνυτήρια αναφορά. Να ρωτήσω κάτι, όλα αυτά έχει γίνει 12 χρόνια πριν. Ναι, ναι. Τώρα βγήκε στο φως της δημοσιότητας ή τώρα έγινε μήνυση? Η ίδια λοιπόν, τώρα έγινε μήνυση και τώρα αποφάσισε ότι θέλει ότι είναι έτοιμη να μιλήσει. Και μάλιστα είπε ότι μέσα στο πλαίσιο του μητού πήρε και αυτή το θάρρος και τη δύναμη να καταγγείλει αυτό που της έχει συμβεί πριν από 12 χρόνια. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να προστατεύσουμε και την κοπέλα, εννοείται το φερόμενο θύμα, αλλά και όλη την κατάσταση και την υπόθεση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπό της και να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία της, επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα μιλήσει επώνυμα για το σκηνοθέτη. Δηλαδή δεν έχει πει συγκεκριμένα ναι, είναι αυτός ο σκηνοθέτης κτλ. Ακριβώς. Οπότε είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γι' αυτό και δεν βλέπετε πλάνα. Παρακολουθούμε το θέμα και μόνο από εδώ, επειδή είμαστε και στον Α, θα μάθετε πραγματικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα.